Το ιταλικό χρέος τρομάζει την Ευρώπη, υποστηρίζουν οικονομικοί αναλυτές και προσθέτουν πως πρόκειται για φόβο απολύτως φυσιολογικό. Διότι μεγάλο μέρος των ιταλικών κρατικών ομολόγων, περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται στους ισολογισμούς των ιταλικών τραπεζών. Αλλά και αρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν επενδύσει περισσότερα από 425 δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα της Ιταλίας, βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Μέχρι στιγμής οι αγορές εμφανίζονται ήρεμες, ακόμη και μετά τη διολίσθηση της Ιταλίας σε ύφεση στο 4ο τρίμηνο του 2018. Όμως κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον. Η επιδείνωση του οικονομικού τοπίου και η πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα πλήττει τα φορολογικά έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η προσπάθεια της Ρώμης να δαμάσει το δημόσιο χρέος που ανέρχεται στο 132% του ΑΕΠ. Οι υποχρεώσεις του Ιταλικού Δημοσίου φτάνουν τα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, με την Ιταλία να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο δημόσιο χρέος.